Μια και πλησιάζουν οι γιορτές, ας δούμε ένα πραγματικό παιχνίδι, υψηλής ποιότητας βέβαια, που κυκλοφόρησαν δύο εταιρείες κορυφαίες στον τομέα τους. Η BMW Motorrad και το LEGO Group αποκάλυψαν το συναρμολογούμενο μοντέλο LEGO Technique BMW M1000R ή εν συντομία MRR, το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει στην αγορά την πρωτοχρονιά που μας έρχεται. Το πολυσύνθετο σετ φέρνει στο σαλόνι μας την εξαιρετική αγωνιστική τεχνολογία της Superbike των 212 ύπων, που έχει σχεδιαστεί για να ικανοποιεί τις υψηλότερες απαιτήσεις επιδόσεων στο χώρο των μηχανοκίνητων αγώνων αλλά και στο δρόμο. Έχει αριθμό ρεκόρ κομματιών, τα 1920, και εντυπωσιακή κλίμακα του 1:5, είναι 5 φορές μικρότερη δηλαδή από την κανονική μοτοσυκλέτα, είναι ενδεικτικά του ότι η LEGO Technique BMW M1000R μήκους 45,5 εκατοστών είναι ένα συναρμολογούμενο μοντέλο μοτοσυκλέτας που αποτελεί κατηγορία από μόνο του. Εκτός από τη σχολαστική προσοχή στις τεχνικές λεπτομέρειες, η έκδοση MRR διαθέτει χαρακτηριστικά που σίγουρα θα προσελκύσουν τόσο τους μοντελιστές όσο και τους φίλους των μοτοσυκλετών. Μεταξύ αυτών είναι πλήρως λειτουργικά εξαρτήματα όπως το κυβότιο τριών ταχυτήτων, το ανεστραμμένο μπροστά πιρούνι και το πίσω ψαλίδι με ανάρτηση, κανονική ανάρτηση που δουλεύει, καθώς και το ταμπλό με τρεις διαφορετικές επιλογές απεικόνησης, όπως και η χρυσαφή αλυσίδα μετάδοσης. Επίσης, το paddock stand και το pitboard προσφέρουν μια πρόσθετη αγωνιστική αίσθηση. Η προτινόμενη τιμή των εταιριών για το πόσο θα πωλείται στα μαγαζιά το σετάκι είναι γύρω στα 200 ευρώ, όχι κάτι πολύ ακριβό. Η Opel αποκάλυψε την πολυαναμενόμενη έκδοση Station Wagon του Astra Sports Tourer. Το νέο μοντέλο θα διατίθεται σε δύο επίπεδα plug-in υβριδικής κίνησης και πρόκειται για το πρώτο εξηλεκτρισμένο Station Wagon του γερμανού κατασκευαστή. Το νέο Astra Sports Tourer συνεχίζει την πετυχημένη παράδοση της Opel στα συμπαγή Station Wagon που ξεκίνησε πριν από σχεδόν 60 χρόνια με το Cadet Caravan, ποιος το ξεχνά, το πρώτο όχημα του είδους στην κατηγορία από γερμανική μάρκα. Εκτός από την ηλεκτροκίνηση, το νέο Astra Sports Tourer θα διατίθεται με πολύ αποδοτικούς κινητήρες βενζίνης και diesel. Η ισχύ αυτών των κινητήρων θα κυμαίνεται από 110 έως και 130 ύπους, ενώ τα plug-in υβριδικά σύνολα θα έχουν ισχύ που θα φτάνει μέχρι και τους 225 ύπους. Ένα εξετάχυτο κυβότιο διατίθεται στάνταρ με τις μονάδες βενζίνης και diesel, ενώ ένα οχτατάχυτο αυτόματο κυβότιο, electrified με τις plug-in hybrid εκδόσεις, διατίθεται προαιρετικά με τους ισχυρότερους κινητήρες. Δεν μιλάμε για νέα εδώ, αλλά το επιχείρημα κατά του Verstappen για αντιαθλητική οδήγηση καταραίει άμεσα αν κοιτάξει κάποιος στο παρελθόν και δει πολλές από τις μάχες που υπήρξαν ανάμεσα σε νέους και παλαιότερους, ιδιαίτερα στα υψηλά επίπεδα αγωνιζόμενων. Ποιος ξεχνάει τη μάχη Σένα και Πρόστ στην Ιαπωνία το 1989 που οδήγησε και τα δύο μονοθέσια της McLaren εκτός πίστας και έδωσε το πρωτάθλημα στο Βραζιλιάνο. Ποιος δεν θυμάται τις μάχες ανάμεσα στο νεαρό τότε Μίκαελ Σουμάχερ με την Μπένετον και τον Ντέιμον Χιλ με τη Williams το 1994 που επέφερε την ποινή στο νεαρό τότε Γερμανό να γυρίσει όλο τον κόσμο κάνοντας διαλέξεις οδική συμπεριφορά στα παιδιά, αν θυμάστε, είχε έρθει ακόμη και στην Ελλάδα. Και βέβαια τις μάχες ανάμεσα στο ρούκι Ζακ Βιλνεύ, γιο, με Williams και τον πολύπειρο πλέον Μάικλ Σουμάχερ με τη Ferrari το 1997 με κορυφαία σκηνή
το ατύχημα που είχαν ακουμπώντας στη Χερέθ. Και πιο πρόσφατα, ναι, σας λέει κάτι, εσωτερική κόντρα πάλι στη Μακλάρεν ανάμεσα στο Χάμιλτον που υποστήριζε η ομάδα και τον Αλόνσο. Ο Αλόνσο μετά το 2007 που έγιναν όλα αυτά έφυγε από την αγγλική ομάδα. Και σαν κερασάκι στην τούρτα να πούμε ότι τα γραφεία στοιχημάτων το Σάββατο το πρωί έδιναν το προβάδισμα για καλύτερο τερματισμό, άρα και πρωτάθλημα, την Κυριακή στο Χάμιλτον, με μικρή αλλά σημαντική διαφορά. Βέβαια, όλα θα κριθούν στο qualifying και τον αγώνα που δεν είχαν γίνει όταν γράφτηκαν αυτές οι γραμμές. Το Group Vag έχει επενδύσει σε μεγάλο βαθμό στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Πρώτη γεύση από τη Volkswagen πήραμε από το ID3, που σύμφωνα με τους Γερμανούς θα αντικαταστήσει τον Golf. Το ID4 δεν είναι απλά μεγαλύτερο, αλλά είναι και πιο κοντά στις ανάγκες του σήμερα, μιας και η SUV σχεδίαση δείχνει πιο δελεαστική στους αγοραστές. Παρόλο που φαίνεται αρκετά μεγαλύτερο στο μάτι, βασίζεται στην ίδια πλατφόρμα με το ID3 και έχει μήκος κάτω από 4,6 μέτρα. Ο κινητήρας των 204 ύπων είναι και αυτός ίδιος, με την κίνηση να πηγαίνει στους πίσω τροχούς. Οι μπαταρίες που είναι τοποθετημένες στο πάτωμα φτάνουν τις 77 κιλοβατόρες και στον πραγματικό κόσμο εξασφαλίζουν αυτονομία πάνω από 400 χιλιόμετρα. Η φόρτιση με το wallbox των 11 kW διαρκεί περίπου 7,5 ώρες. Ανάλογα βέβαια με τον πάροχο ρεύματος, αυτό μεταφράζεται σε περίπου 3 ευρώ ανά 100 χιλιόμετρα. Η ποιότητα κύλησης είναι κορυφαία και η απομόνωση του περιβάλλον θυμίζει αρκετά ακριβότερο αυτοκίνητο. Η ανάρτηση διαχειρίζεται πολύ καλά τα 2.124 κιλά του αμαξώματος, χωρίς να περνά καμία ανατάραξη στο εσωτερικό. Οι επιδόσεις, χωρίς να είναι κριτικές, είναι παραπάνω από καλές, με τα 0% να έρχονται σε 8,3 δευτερόλεπτα. Στο εσωτερικό η φιλοσοφία είναι αντίστοιχη με του μικρού του αδερφού. Η εικόνα και η περίσσια τεχνολογία είναι στοιχεία που δεν θυμίζουν σε τίποτα φθηνή επιλογή. Τα υλικά είναι ποιοτικά και οι χώροι πάρα πολύ άνετοι. Έξυπνες λύσεις όπως ο αισθητήρας βάρους στο κάθισμα του οδηγού για την εκκίνηση, αλλά και τα πλήκτρα αφής δείχνουν το δρόμο που θέλει να κινηθεί η Volkswagen όσον αφορά το εσωτερικό των καινούργιων της αυτοκινήτων. Βάρος γίνεται αισθητό, αλλά το κράτημα και η αίσθηση είναι καλύτερα από τα περισσότερα αυτοκίνητα του είδους. Εντός πόλης, παρά το μέγεθος, είναι αρκετά ευέλικτο, χάρη και στο τιμόνι που κόβει πάρα πολύ. Τα προγράμματα οδήγησης αλλάζουν αρκετά τον εύρο του αυτοκινήτου, αλλά η άνεση είναι αυτή που πάντα υπερισχύει. Το ταξίδι είναι πραγματικότητα για το ID4, μιας και τα 400 και χιλιόμετρα αυτονομίας επιτρέπουν τις εξορμήσεις εκτός πόλης. Είναι σίγουρο πως ο εξηλεκτρισμός θα φέρει αρκετές αλλαγές στον τρόπο που κινούμαστε, αλλά και στο χαρακτήρα των αυτοκινήτων. Αυτοκίνητα σαν το ID4 δεν είναι απλά ηλεκτροκίνητα συμβατικά, αλλά υιοθετούν μια διαφορετική προσέγγιση για την αυτοκίνηση. Με την τιμή του, με την κρατική επιδότηση, να διαμορφώνεται κοντά στα 41.000 ευρώ. Πριν από 4 περίπου χρόνια, η Hyundai έφερε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα βήτα SUV στο προσκήνιο. Το Kona ήταν από τα λίγα αυτοκίνητα που διέφεραν σε σχήμα και απήχαν ταυτόχρονα και τη σχεδιαστική φιλοσοφία της υπόλοιπης εταιρείας. Η επιτυχία και η προτίμηση από την ευρωπαϊκή αγορά ήταν μεγάλη, οπότε το φρεσκάρισμα από πλευράς των σχεδιαστών ήταν η πιο λογική κίνηση. Τα νέα στοιχεία του Kona πέραν από τις στοχευμένες εμφανισιακές επεμβάσεις αφορούν και τη νέα σειρά κινητήρων SmartStream. Η βασική έκδοση που δοκιμάζουμε είναι χιλίων κυβικών turbo και αποδίδει 120 ύπους και 20 κιλά ροπής. Ο συνδυασμός με 7 ρικιβότιο διπλού συμπλέκτη είναι εξαιρετικός. Η κατανάλωση είναι κοντά στα 8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα σε μεικτή χρήση. Διατίθεται βέβαια και έκδοση με ήπιο υβριδικό σύστημα με χαμηλότερους ρύπους και κατανάλωση.
κύληση χάρη και στο μεγάλο προφίλ των ελαστικών της έκδοσης είναι πολύ καλή. Ο πίσω άξονας εμφανίζει κάποιες αναπηδήσεις, αλλά το σύνολο είναι βελτιωμένο και η ηχομόνωση αρκετά υψηλή. Οδηγικά είναι αρκετά εύκολο και άνετο, με το αυτόματο κυβότιο να είναι και αυτό βελτιωμένο. Ο κινητήρας είναι γεμάτος και δεν εμφανίζει κραδασμούς, παρόλο που είναι τρικύλινδρος. Η σφιχτή αίσθηση για το χαρακτήρα, αλλά και το στιβαρό πλαίσιο εμπνέουν σιγουριά. Τα 17 εκατοστά απόσταση από το έδαφος και το άνετο ταξίδι ενισχύουν τον εκδρομικό χαρακτήρα, με το έξυπνο σύστημα ελέγχου της πρόσφυσης να δίνει περισσότερη ευελιξία, μιας και το μοντέλο της δοκιμής δεν έχει τετρακίνηση. Στο εσωτερικό, ο ψηφιακός πίνακας οργάνων που πρώτα είδαμε στο Tucson και η ανανεωμένη οθόνη είναι οι ουσιαστικές αλλαγές, με το πακέτο υποβοήθησης του οδηγού να είναι όπως σε όλα τα Hyundai υπερπλήρες. Το Port Bagage κερδίζει κάποια λίδρα και φτάνει πλέον τα 374. Η οπτική ανανέωση του μοντέλου ήρθε σε συνδυασμό με την ενσωμάτωση των νέων κινητήρων που έχουν χαμηλότερες τριβές και ρήπους. Ένα σίγουρα επιτυχημένο μοντέλο που συνδυάζει ποιότητα κατασκευής, εμφάνιση και χρηστικότητα, διατηρώντας το value for money στοιχείο, με το αυτόματο κυβότιο και τον βασικό κινητήρα, ξεκινά λίγο κάτω από τα 20.000 ευρώ. Λιπίδης Turbo Diesel Master Power Turbos για σκληρή αγωνιστική χρήση. New Genius μηχάνημα βελτίωσης και αναβάθμισης κινητήρων. Rapid FR kit βελτίωσης απόκριση στο πετάλ του γκαζιού. Kit βελτίωσης κινητήρων μοτοσυκλετών. Εμπορευόμαστε δεκαετίες τώρα δυναμόμετρα. Ναβαρίνου 9, περιοχή Αλφακτέο, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 753 688. www.turbodiesel.gr. Ανδρέας Κωστής και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ Ε. Στην εταιρεία Κωστής Parts, σε ένα χώρο 3.000 τετραγωνικών μέτρων, θα βρείτε μια τεράστια γκάμα από καινούργια και μεταχειρισμένα, γνήσια και aftermarket ανταλλακτικά για το γαλλικό σας Renault, Peugeot και Dacia. Με συνέπεια, υπευθυνότητα και 40 χρόνια εμπειρίας, σας εγγυόμαστε την άμεση και ποιοτική εξυπηρέτησή σας. Κεντρικό κατάστημα, 7 χιλιόμετρο Αθηνών Λαμίας. Τηλέφωνο 210-2586-185 και 186. Αποθήκη Ιωνίας 111, Αχαρνές. 210-2387-878 www.kostisparts.gr. Kerazzas Racing Service. Σέρβις, ηλεκτρονικός έλεγχος, έλεγχος air condition, κάρτα καυσαερίων. Θα μας βρείτε Χρυσοστόμους Μήνης 17, Καμίνια Πειραιάς και στα τηλέφωνα 210-4138-523 και 6970-6467-01. Η επαφή με τη θάλασσα, την αρμύρα και η αγάπη μας για το ψάρεμα μας οδήγησαν να ξεκινήσουμε ένα ταξίδι σε ελληνικές γεύσεις. Βοηθούμενοι από πολλούς ψαράδες φίλους μας, καθώς και από καπεταναίους με τις φοβερές συνταγές τους, προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μας δίνει απλόχερα η επεροντοσύνη της γαλάζιας θάλασσας. Η πρώτη ύλη είναι φρέσκια, όσο πιο απλά μαγειρεμένη γίνεται. Εξάλλου, η φράση που μας εκφράζει είναι «Τα αμέσως πιο φρέσκα κολυμπούν στη θάλασσα». Δυστυχώς, ένα φοβερό πρωτάθλημα που έμενε να κριθεί στον τελευταίο αγώνα κρίθηκε περισσότερο στα λάθη παρά στις ικανότητες των Max Verstappen και Lewis Hamilton και των Red Bull και Mercedes. Κυρίαρχη στα λάθη η Φόρμουλα 1.
δεν χρέωσε ξεκάθαρη ποινή για προσπέρεση εκτός πίστας στο Χάμιλτον και δεν ήταν επίσης ξεκάθαρη απέναντι στη Mercedes για τον τρόπο που θα τελειώσει ο αγώνας στο τέλος, δίνοντας ένα απίστευτο πλεονέκτημα στο Verstappen. Από την άλλη, η Mercedes δεν ρίσκαρε να αλλάξει λάστιχα δύο φορές τον Χάμιλτον, αφήνοντάς την με πιο φθαρμένα την πρώτη φορά και υποδεέστερα τη δεύτερη. Βέβαια, την πρώτη η διαφορά δεν φαινόταν να μπορεί να καλυφθεί. Τη δεύτερη όμως, τα φθαρμένα σκληρά δεν μπορούσαν με τίποτα να αντιμετωπίσουν τα καινούργια μαλακά που φορούσε ο Verstappen ακόμη και για έναν και μόνο γύρο. Η Red Bull από τη μεριά της έκανε το μεγάλο της λάθος το Σάββατο, όταν αποφάσισε να ξεκινήσει τον αγώνα με μαλακά ελαστικά, σημειώνοντας με αυτά το ταχύτερο γύρο στο Q2. Τα μαλακά ελαστικά ήταν υποδεέστερα στην πίστα τη συγκεκριμένη από τα μεσαία. Έτσι, χάθηκε ουσιαστικά το πλεονέκτημα που κέρδισε με πιστικότατο τρόπο ο Verstappen με την pole position. Και φαίνεται αυτό καθαρά στην εκκίνηση, με τον Hamilton να περνά πρώτος πριν την πρώτη στροφή, να μένει μπροστά παρά την παράβαση στη στροφή 6 και να μεγαλώνει διαρκώς τη διαφορά, δείχνοντας ότι εκείνη τη στιγμή ήταν ο ταχύτερος μέσα στην πίστα. Έτσι έμεινε ο αγώνας και μετά τα κανονικά pit stops. Εδώ όμως άρχισε η Red Bull να ξεδιπλώνει τα χαρτιά της. Αφήνει τον Πέρες μέσα στην πίστα, τον φτάνει ο Χάμιλτον, ο Μεξικάνος κατορθώνει και καθυστερεί τον Βρετανό 10 και δευτερόλεπτα και ο Verstappen πλησιάζει. Επόμενη σκηνή, το δεύτερο pit stop του νούμερο 33. Ενώ βγαίνει το safety car για το ατύχημα του Λατίφη, αλλάζει σε καινούρια μαλακά τα ελαστικά του και αποκτά το πλεονέκτημα. Τον χωρίζουν 4 αυτοκίνητα από το Χάμιλτον. 4 αυτοκίνητα που η Φόρμουλα 1 ανακοινώνει ότι δεν θα βεθούν να προσπεράσουν το αυτοκίνητο ασφαλείας, παρόλο που αυτό είναι αυτό που συνηθίζεται. Έτσι ο Γολφ αποφασίζει να κρατήσει το Χάμιλτον με τα σκληρά στην πίστα, μια και σε ένα γύρο δύσκολα ο νεαρός Ολλανδός θα μπορούσε να περάσει τα αυτοκίνητα που τον χώριζαν από τη Mercedes. Το περίεργο είναι ότι η οργάνωση αλλάζει την απόφασή της και διατάζει τα 4 αυτοκίνητα να περάσουν το safety car. Είναι πλέον αργά να αλλάξει κάτι υπέρ του Χάμιλτον. Έχει σκληρά ελαστικά 40 σχεδόν γύρων, ενώ ο Verstappen καινούργια μαλακά και βρίσκεται κάποια δέκατα πίσω του. Ο επιθετικός Ολλανδός προσπερνά τον Βρετανό στη στροφή 5 και από εκεί και πέρα υπερασπίζεται με τον καλύτερο τρόπο τη νίκη του μέχρι να αποκτήσει τη διαφορά που τον έσταψε τελικά παγκόσμιο πρωταθλητή. Έχουν ακουστεί ήδη πολλά, λίγα λεπτά μετά τον τερματισμό και λογικό είναι. Σε ένα τόσο συναρπαστικό πρωτάθλημα, ο τίτλος έπρεπε να αποφασιστεί σε έναν αντίστοιχο τελευταίο αγώνα. Η ισοφάριση των λανθών, της αδικίας ουσιαστικά, δεν λύνει το πρόβλημα, ιδίως αν το δει κάποιος σε σχέση με τον προηγούμενο αγώνα στη Τζέντα. Σίγουρα η Φόρμουλα 1 και ολόκληρο το Motorsport χρειάζεται πιο διορατικούς, πιο αντικειμενικούς και πιο δίκαιους άρχοντες για να εκμεταλλευτεί την τεχνολογική υπεροχή του σπορ. Max Verstappen, you are the world champion! The world champion! Mate, you absolutely deserve it! You absolutely deserve it! You've had no luck! Not the rubber, the grip! Recharge on, please. Recharge on. Max, we are so proud of you! Oh my God, guys! I love you so much. You have driven like a champion all year. You deserve that. We needed a bit of luck. You got it. You made it happen. Oh, I'm just speechless, Lewis. Absolutely speechless.
ΣΥΣΑ, ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Σπορ Αυτοκινήτων, φημίζεται για τα μεγάλα ιστορικά ράλι του που διατρέχουν την Ελλάδα και αναδεικνύουν τα σπορ ιστορικά αυτοκίνητα μέσα από θρυλικές ειδικές διαδρομές. Στο τέλος όμως κάθε χρονιάς, μαζεύονται στο ΣΥΣΑ Grand Prix οι φανατικοί Petrolheads για μια γιορτή του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Αυτή τη φορά τα στελέχη του ΣΥΣΑ διαμόρφωσαν τα ξημερώματα της Κυριακής 5-12 μέσα σε λίγες ώρες στο δημοτικό χώρο στάθμευσης στην παραλία της Βάρκιζας σε μια υπηρετική διαδρομή μήκους σχεδόν 1000 μέτρων. 102 πληρώματα είχαν δηλώσει συμμετοχή και συγκεντρώθηκαν με πολύ κέφι για να εκτελέσουν στην υπερηδική 3 περάσματα και να δείξουν τις ικανότητές τους και τη δεξιοτεχνία τους. Οι αγωνιζόμενοι ήταν χωρισμένοι σε 2 κατηγορίες, την κλασική regularity με χαμηλότερη αλλά πάντα σβέλτη ταχύτητα και τη γρήγορη super sport που κινήθηκε σε επιτυπώμενες ταχύτητες κάτω από υψηλά μέτρα ασφάλειας. Στις 9 το πρωί ξεκίνησαν οι αναγνωρίσεις της πίστας και στις 9.30 ο αγώνας. Τα 3 σκέλη εκτελέστησαν χωρίς απρόπτα και χωρίς καθυστερήσεις και οι οδηγοί και αυτοκίνητα προσέφεραν άφθονο θέαμα στους θεατές που αγκάλιασαν την εκδήλωση με τη μαζική παρουσία τους. Στις 4 το απόγευμα έγινε η απονομή των επάθρων, την οποία τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλος και αντιδήμαρχοι Δήμητρα Σουτόγλου και Ελευθέρης Αργυρουδάκης. Νικητές κατηγορίας Historic Regularity ήταν η Ματσάγκος με Nissan Sunny. Της κατηγορίας Young Timer Regularity η Πιταράκης Μελανίτης με Ford Escort RS 2000. Της κατηγορίας Historic Super Sport όπου έλαψαν τα Super Mini, ο Μητρόπουλος με Leyland Mini και τέλος στην κατηγορία Young Timer Super Sport είδαμε μια οικογενειακή υπόθεση με πρώτο το Νίκο Δανδούλη με BMW Y36 και δεύτερο τον αδερφό του Γρηγόρη Δουδούλη επίσης με BMW Y36. Lipidis Turbo Diesel Master Power Turbos για σκληρή αγωνιστική χρήση New Genius μηχάνημα βελτίωσης και αναβάθμισης κινητήρων Rapid FR kit βελτίωσης απόκριση στο πετάλ του γκαζιού kit βελτίωσης κινητήρων μοτοσυκλετών εμπορευόμαστε δεκαετίες τώρα δυναμόμετρα Ναβαρίνο 9 περιοχή Αλφακτέο Θεσσαλονίκη τηλέφωνο 2310 753 688 www.turbodiesel.gr. Ανδρέας Κωστής και εσύ ομικρον έψιλον. Στην εταιρεία Κωστής Parts, σε ένα χώρο 3.000 τετραγωνικών μέτρων, θα βρείτε μια τεράστια γκάμα από καινούργια και μεταχειρισμένα, γνήσια και aftermarket ανταλλακτικά για το γαλλικό σας Renault, Peugeot και Dacia. Με συνέπεια, υπευθυνότητα και 40 χρόνια εμπειρίας, σας εγγυόμαστε την άμεση και ποιοτική εξυπηρέτησή σας. Κεντρικό κατάστημα, 7 χιλιόμετρο Αθηνών Λαμίας. Τηλέφωνο 210-2586-185-186. Αποθήκη Ιωνίας 111, Αχαρνές. 210-2387-878 www.kostisparts.gr. Keratsas Racing Service. Service, ηλεκτρονικός έλεγχος, έλεγχος air condition, κάρτα καυσαερίων.
Θα μας βρείτε Χρυσοστόμου Σμύρνης 17, Καμίνια Πειραιάς και στα τηλέφωνα 210-4138-523 και 6970-646701. Η επαφή με τη θάλασσα, την αρμύρα και η αγάπη μας για το ψάρεμα μας οδήγησαν να ξεκινήσουμε ένα ταξίδι σε ελληνικές γεύσεις. Βοηθούμενοι από πολλούς ψαράδες φίλους μας, καθώς και από καπετανέους, με τις φοβερές συνταγές τους, προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μας δίνει απλόχερα η επεροντοσύνη της γαλάζιας θάλασσας. Η πρώτη ύλη είναι φρέσκια, όσο πιο απλά μαγειρεμένη γίνεται. Εξάλλου, η φράση που μας εκφράζει είναι «τα αμέσως πιο φρέσκα κολυμπούν στη θάλασσα».